Οι χθεσινές συγκλονιστικές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και εδώ στην Αθήνα έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι 57 νεκροί είναι ολοζώντανοι στη μνήμη ενός λαού, ολόκληρου του λαού, και τίποτε δεν θα το σβήσει, ό,τι και να κάνετε. Και δεν θα επιτρέψει τη συγκάλυψη ενός εγκλήματος 57 νεκρών, και αυτό το μήνυμα η κυβέρνηση να το πάρει σοβαρά υπόψη της. Έρχομαι στην τοποθέτηση του κυρίου Θεοχάρη, του Υφυπουργού. Ό,τι και να νομοθετείτε, κύριε Υφυπουργέ, δεν ξέρω αν μας ακούει, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, το σίγουρο είναι ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Εσείς βέλτιστη αξιοποίηση εννοείτε την παραχώρηση σε επιχειρηματικούς ομίλους, αιγιαλούς, παραλίες, ετοιμαζόσαστε και για τα δάση, έχετε προηγηθεί και με τα λιμάνια και με τα αεροδρόμια και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και όλα αυτά για να εξασφαλίζετε κερδοφορία σε επιχειρηματίες από το δημόσιο πλούτο που είναι κοινός για όλους, όμως το στερείτε στο λαό. Εμείς βέλτιστη αξιοποίηση θεωρούμε την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των δασών, των αιγιαλών, των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Και ταυτόχρονα να μπορεί ο λαός να απολαμβάνει τα δικαιώματά του ελεύθερα και δωρεάν στην αναψυχή, στην άθληση, την ξεκούραση και πολύ περισσότερο βεβαίως στην παιδεία, στην υγεία, στο να έχει μισθούς με αξιοπρέπεια. Όμως είναι ολοφάνερο ότι και με αυτό το νομοσχέδιο επιμένετε στην εμπορευματοποίηση της περιουσίας. Είπατε ότι ενισχύεται το περιβάλλον. Να σας πω κάτι. Δεν σας δικαιώνουν ούτε οι παρατηρήσεις από την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Καταπατάτε περιβαλλοντική νομοθεσία με πιο ξεφωνημένο παράδειγμα το άρθρο 28 και την επέκταση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε μια περιοχή Natura 2000. Και γι' αυτό το ζήτημα στην έκθεσή της η Επιτροπή γράφει 2 σελίδες με αναφορά σε αυτό που όλοι είπαμε. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως μπροστά στα συμφέροντα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ όλα τα ποδοπατάτε. Μετατρέπετε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε μία μικρή σούδα. Όμως και τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που φέρατε είναι χωρίς ουσία. Παρόλο ότι σας προέτρεπε και εδώ σε πολλά άρθρα η έκθεση της Βουλής με τις εξής λεξούλες. Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ή θα ήταν σκόπιμο για λόγους αφήνειας κλπ. Το επαναλαμβάνει σε πολλά άρθρα. Όμως εσείς θέλετε να είναι θολά και ασαφή. Γι' αυτό εξάλλου συμπεριλαμβάνεται 10 εξουσιοδοτικές πράξεις, ένα προεδρικό διάταγμα και 6 κοινές υπουργικές αποφάσεις και 3 υπουργικές αποφάσεις. Εμείς σας λέμε καθαρά, λευκή επιταγή δεν σας δίνουμε, δεν σας εμπιστευόμαστε. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, για την πρώτη κυβερνητική τροπολογία την καταψηφίζουμε. Περιέχει 2 άρθρα. Το ένα ορίζει 450 υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή Ανάπλασης 2 του Δήμου Αθηνών. Όμως ο Δήμος Αθηνών δεν ξέρει τίποτα. Δεν πέρασε καν από Δημοτικό Συμβούλιο. Στο δεύτερο άρθρο, μάλλον δεν το κατάλαβε το δεύτερο άρθρο και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης του κ. Βελόπουλου. Εδώ τι κάνετε, ορίζετε ως αρμόδια αρχή για τις παρεκκλήσεις, γιατί αυτό ζητάει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρεκκλήσεις από το εμπάρκο στη Ρωσία.
και ορίζει το Υπουργείο των Εφοπλιστών, συγγνώμη, το Υπουργείο Ναυτιλίας. Άρα, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις έχουν εξαιρέσει στο εμπάρκο ποιους, αυτούς που πάντα κερδίζουν, οι εφοπλιστές. Μας θυμήσατε λοιπόν ότι 2 χρόνια από τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο στην Ουκρανία έχει κερδισμένους αυτούς που πουλάνε το αμερικάνικο LNG και αυτούς που μεταφέρουν πετρέλαιο, δηλαδή τους Έλληνες εφοπλιστές. Βλέπετε, αν θελήσουν, μπορούν να πουλάνε κατ' εξαίρεση και τα δεξαμενόπλια, γκαζάδικα εμείς τα λέμε στον Πειραιά, σε οντότητα ή φορέα στη Ρωσία. Και εξαιρούνται από το εμπάρκο. Βέβαια, εξαιτίας του ρώσικου εμπάρκου, ο λαός υποφέρει, πληρώνει ακριβότερα την ενέργεια και οι αγρότες δεν μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στη Ρωσία. Οι εφοπλιστές όμως εξαιρούνται απ' όλα. Και από τη φορολογία στο πετρέλαιο, ενώ οι αγρότες και ο λαός φορολογείται και φυσικά οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν φόρους και πιθανώς και από τέτοιες αγοροπολισίες γκαζάδικων δεν θα πληρώσουν φόρους. Έτσι είναι, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις, τους λαούς τους φορολιστεύουν. Στη δεύτερη κυβερνητική τροπολογία, εμείς θα εκφραστούμε με το παρόν. Θα αναφερθούμε στην καταεξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-25 στο άρθρο 2. Δεν διαφωνούμε, συμφωνούμε με την παράταση που δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως θέλουμε να επισημάνουμε το εξής. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που έχουν αδυναμία, δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές εισφορές και δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν δοθεί ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή παράταση χρόνου, θα μείνουν ξεκρέμαστοι αυτοί οι χιλιάδες, ανασφάλιστοι, δεν θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πρέπει πολύ, σήμερα να διευθετηθεί. Και τελειώνω με το άρθρο 4 για παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου. Και εδώ θα πούμε παρόν για να συνεχίσουν να έχουν δουλειά έστω και για 4 μήνες οι ασθενείς και σχετικές υπηρεσίες. Όμως πρόκειται για περιπτώσεις που πρέπει να προχωρήσει σε γενικές προσλήψεις στο δημόσιο. Οι ελλείψεις είναι τεράστιες και ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.